Μας μένουν τα δύο παιδιά. Η δωδεκάδα εδώ, του Δημοσθένη και του Τζον. Ναι, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζύμη, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Mm-hmm. Η μεγάλη διαφορά έχει να κάνει με το γλάσο. Mm-hmm. Πιο αδύναμο το γλάσο του Δημοσθένη, mm-hmm. ενώ ο Τζον έχει πλησιάσει πολύ περισσότερο σε αυτό που δείξαμε και σε αυτό που ζητήσαμε. Οπότε η ασυλία Τζον είναι δική σου, την κερδίζεις, που σημαίνει ότι κάνεις παρέα στον Σταυρή, δεν μπορεί να σας ψηφίσει κανένας, ενώ περιμένουμε κανονικά τις δικές σας ψήφους. Πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση είναι ο αρχηγός, ο Σταύρος, μετά από δική του υπόδειξη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κέρδισα την ασυλία, γιατί πραγματικά σήμερα ένιωσα ότι εάν δεν θα κερδίσω την ασυλία, θα βρίσκομαι ως υποψήφιος για αποχώρηση. Είδες, μαχητής. Μπάρκας από τις Φιλιππίνες. Έχει δύο στα δύο. Ο Τζον πιστεύω ότι χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή την ασυλία. Την πήρε με το σπαθί του. Το πάλεψε πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και βλέπω ένα Φιλιππινέζο Μπάρκα να ανέρχεται στο Μάστερ. Εγκουλή! Δεν φτιάχνω. Είμαι σπαστικός όμως, Όχι!